μεγάλη επιτυχία του κυπριακού ποδοσφαίρου έχει όνομα. Μαρφίν Λαϊκή Bank. Πρωτάθλημα Μαρφίν Λαϊκή. Παίζει μπάλα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εβδομαδία ανασκόπηση από τη financialmirror.tv. Πόλεμος τιμών έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο σώμα των ελεκτών στην Κύπρο, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, έχοντας να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περαιτέρω μειώσεις στις χρεώσεις λόγω και της οικονομικής κρίσης. Ο αφανής αυτός πόλεμος είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, που αναμένεται να εκλεγεί στην προγραμματισμένη για σήμερα ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Εν τω μεταξύ, ο Σύνδεσμος θεωρεί πως έχει επιτευχθεί βελτίωση στην εικόνα της Κύπρου ως Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου Κύρους μετά από συμπερίληψη της Κύπρου στην άσπρη λίστα των G20 και του ΟΑΣΑ και τη μονογραφή της Συμφωνίας για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας με τη Ρωσία. Παρά τα θετικά νέα για αφαίρεση της Κύπρου από τη μαύρη λίστα της Ρωσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν καμπανάκι προειδοποιώντας την Κυπριακή Δημοκρατία για τον κίνδυνο να μπει στη λίστα των χωρών που δεν συνεργάζονται στον αγώνα κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Και αυτό γιατί οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αιτήματα των ΗΠΑ στην παροχή πληροφοριών για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση βρώμικου χρήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Χαραλάμπους, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών, ζήτησε όπως η Βουλή, προτού κλείσει για τις θερινές διακοπές, να υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με την παροχή πληροφοριών και την εφαρμογή διαφάνειας στην αγοραπολισία μετοχών. Στη λειτουργία της αγοράς νέων αναπτυσσόμενων εταιριών προχωρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η οποία προσφέρει ωφέλη για εταιρείες και επενδυτές, απλοποιημένες προϋποθέσεις εισαγωγής και χαμηλό κόστος για τις επιχειρήσεις. Η αγορά αυτή θα λειτουργεί με τη μορφή πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης και στόχο έχει να προσελκύσει τις δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Κύπρου. Η κίνηση αυτή παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω του ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η πλειονότητα των κυπριακών επιχειρήσεων. Σχετικά περιορισμένος είναι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αθανάση Ορφανίδη, ο αρνητικός αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία της Κύπρου, ενώ ο κυπριακός τραπεζικός τομέας παραμένει στη βάση του υγιής. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι στις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης για την Κύπρο αναμένεται να προσγειωθεί στο 0,4% το 2009 και στο 0,7% το 2010, αντίθετα με τις εκτιμήσεις του περασμένου Δεκεμβρίου που τοποθετούσαν το ρυθμό ανάπτυξης στο 2% για το 2009 και στο 2,5% για το 2010. Ωστόσο, ο κ. Ορφανίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω σημαντικής επιδείνωσης στο κυπριακό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς, όπως είπε, ο βαθμός της οικονομικής αβεβαιότητας είναι και στην Κύπρο ιδιαίτερα αυξημένος. Ευνηδίασε την αγορά χθες η Εθνική Τράπεζα, η οποία προχωρά πρώτη μέσα στα ελληνικά ανταγωνιστικά πλαίσια, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μάλιστα αξιοσημείωτου για τη συγκυρία ύψους. Ζητά 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ και προκειμένου να την καλύψει 100% προσφέρει σημαντικό discount της τάξης του 45% σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης. Η Εθνική αιτιολογεί την πρότασή της θέτοντας ως στόχο την απόκτηση προβαδίσματος έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, αλλά και της απαιτούμενης ρευστότητας για να προχωρήσει σε νέες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή. Η είδηση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας τον γενικό δείκτη σε πτώση που κατά διαστήματα ξεπέρασε και το 4%. Η προτινόμενη αναλογία είναι 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 9 παλαιές και με τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά νέα μετοχή. Την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Marfin Popular Bank, Ανδρέα Βγενόπουλο, σε 10 περίπου μέρες, ως μια ίστατη προσπάθεια να πιστεί η τράπεζα να αφήσει την έδρα της στην Κύπρο, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης. Ο κ. Σταυράκης υπογράμμισε ωστόσο πως δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις στο εποπτικό σύστημα.
Στην προηγούμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, ο κ. Βιαννόπουλος επανέλαβε τις επικρίσεις του για το Κυπριακό Εποπτικό Σύστημα, τονίζοντας πως παραμένει αμετάκλητη η απόφαση για μεταφορά της έδρας της Μαρφήν στην Ελλάδα και απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η Μαρφήν επιδιώκει να μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα διότι ζητά πιο χαλαρή εποπτεία. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.